Αφού μας δανείζουν, πρέπει να μην αντισταθούμε. Γιατί αυτοί είναι δανειστές. Εμείς δεν το λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι δεν θα κάνουμε πίσω από κάποιες κόκκινες γραμμές. Πάντως, συμπεριφορά σας για τον ΩΣΑ. Λέγατε και τι δεν λέγατε. Στο πύρτο εξόδου. Και τώρα όλοι πήγανε για σέλφι με τον Κορία. Να απαντήσω και γι' αυτό. ΩΣΑ. Ναι. Δηλαδή ο ΩΣΑ ήταν κακός πριν έρθει στην εξουσία, τώρα είναι καλός. Ξαφνικά έγινε καλός. Να απαντήσω σε αυτό. Εσείς εγώ είσαστε. Τα λέω όλα. Ναι, ναι, βεβαίως. Και εγώ θα προσπαθήσω όσο πιο έντοιμα μπορώ να σας απαντήσω. Δεν έχει σημασία τι πιστεύει προσωπικά ένα δημοσιογράφος. Αλλά το ξέρω, το ξέρω. Ούτε κακοπροαίρετα τα βάζετε, και οφείλετε να τα βάλετε. Εγώ λέω, εσείς βάζετε το χέρι στη φίβλο αυτή τη στιγμή ότι ό,τι ήταν στην εργαλοθήκη του ΩΣΑ ήταν πράγματα που έβαλε ο ΩΣΑ και όχι συμφέροντα ελληνικά που θέλουν να τα περάσουν. Εγώ το βάζω. Το βάζετε. Εσείς είπατε όμως ότι το 70% από αυτό είναι σωστά. Το βάζετε. Προσέξτε, όταν εσείς όμως λέτε για του κυρίου Βαρουφάκη, εμείς ότι το 70% από αυτό είναι σωστά. Λέμε ότι κάνουμε καινούργια συμφωνία. Το 70% του μνημονίου, μάλιστα, όχι μόνο του της εργαλειοθήκης. Εγώ είμαι υπεύθυνος από τη δικιά μας μεριά και υπάρχει υπεύθυνη από τη μεριά του ΩΣΑ για καινούργιες μεταρρυθμίσεις. Να τη διαφοροποίηση. Για καινούργια συζήτηση. Να τη διαφοροποίηση. Εγώ χαίρομαι τη διαφοροποίηση και πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση και μεταξύ των μελών της κυβέρνησης. Αλλά αυτό όμως. Αλλά όταν ο ΩΣΑ λέει ότι πρέπει να είναι πιο λειτουργική η φορολογική διοίκηση, πρέπει όσο όλοι και κολλά να διαφωνήσω. Γιατί είχα πει στο δικό σας το πρόγραμμα ποτέ ότι είναι κακό να γίνει καλύτερη φορολογική δήλωση και δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να το είχα πει αυτό. Είναι μερικά πράγματα. Δεν μιλάω για εσάς. Αλλά συγχρόνως να σας πω ότι. Εσείς δεν έχετε κάνει. Και ο ΩΣΑ έχει αλλάξει. Δηλαδή ο ΩΣΑ αυτή τη στιγμή. Αν σας κατηγορήσει κάποιος εσάς, ναι, είναι ότι έχετε παραμείνει σταθερός στις απόψεις σας. Υπάρχουν όμως εσάς προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο. Υπάρχουν όμως στελέχη και μάλιστα κυβερνητικά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν... Ξέρετε ότι ο ΩΣΑ πια βγάζει. Μέσα σε τρεις μήνες άλλαξε. Όχι, όχι, όχι. Το τελευταίο χρόνο. Ο κακός ο ΩΣΑ είναι καλός. Κάνει μελέτες αυτή τη στιγμή ότι εμείς θέλουμε μελέτες για κάθε μεταρρύθμιση. Πώς επηρεάζει το κάτω 20% του πληθυσμού. Δηλαδή, κάνουμε μια φορολογική αλλαγή, κάνουμε μια διοικητική μεταρρύθμιση. Και ρωτάει, και έχει αναφορά τώρα έκθεση η ΩΣΑ που λέει, δεν θέλω να το δω αυτό αν δεν μου αποδείξετε ότι θα κερδίσει και το κάτω 20%. Άρα δεν λέει ότι κάνουμε νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις και δεν με νοιάζει η φτωχή να κόψει το σβέρκο τους. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα συζητάμε πάνω σε αυτή τη βάση. Προσέξτε.